Γεια σας. Νομίζω ότι περισσεύει να πω. Είστε καλά? Είμαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Θα ρω ότι βιώνουμε τις πιο σημαντικές ημέρες στη σύγχρονη ιστορία της ΑΕΚ. Είμαστε ευλογημένοι, διότι τη ζούμε κι εμείς. Σε αντίθεση με φίλους, γονείς, συγγενείς, αγαπημένα προσωπικά ιστορικά και της ΑΕΚ, που δεν κατάφεραν ανάμεσά μας. Νομίζω ότι αρχίζει και μας πιάνει η κόπωση της ευτυχίας. Είναι ένα συνήθιστο συνέστημα για μας επί τα 19 χρόνια, 19,5 χρόνια δηλαδή για την ακρίβεια, αλλά θεωρώ ότι αυτό που έχει σημασία είναι ότι όσοι το ζήσαμε καταλάβαμε γιατί το περιμέναμε και το θέλαμε τόσο πολύ όλες αυτές τις μέρες, γιατί δεν είναι μία και δύο, έτσι είναι από την αρχή της εβδομάδας αυτής, με κορύφωση την αυριανή ημέρα που θα πάμε να δούμε την ομάδα να παίζει για πρώτη φορά στο νέο της γήπεδο, στο σπίτι μας, στο παλάτι μας. Όλες τις προηγούμενες μέρες έχουμε βιώσει όλοι, νομίζω, όσοι είμαστε εδώ στην Αττική, την Νέα Φιλαδελφία και τα vibe της. Ήταν κάτι το μοναδικό. Ξεπέρασε, νομίζω, σε πολύ μεγάλο βαθμό το τριήμερο εκείνο με το πρωτάθλημα του 2018 και την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα μπάσκετ. Και τότε είχαμε ζήσει ένα μοναδικό τριήμερο, ένα από τα πιο υπέροχα της σύγχρονης ιστορίας της ΑΕΚ. Τώρα νομίζω ότι ζούμε ένα γεγονός το οποίο σε βάθος χρόνο θα εμπεδώσουμε τι είναι ακριβώς. Όχι ακόμα. Έγινε πράξη το και ζούμε ευτυχισμένες Κυριακές που λέγαμε. Εγώ συναντώ άνθρωπους που ζουν παρατεταμένα ευτυχισμένο Σεπτέμβριο και πάμε στον Οκτώβριο. Ειδικά, ξαναλέω, το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Είναι μυθική από κάθε άποψη για την ίδια την ΑΕΚ και την νεότερη ιστορία της, ξαναλέω, που επέστρεψε στο σπίτι της μετά από 2 δεκαετίες. Ένα παγκόσμιο πρωτόγνωρο γεγονός στο ποδόσφαιρο. Για τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ο οποίος πέρασε την Αθανασία, έγινε ο άνθρωπος ο οποίος είναι πλέον ο πρόεδρος του πρόεδρου της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση αυτή για αυτό. Και σε επίπεδο έργων και σε επίπεδο τίτλων. Για πρώην παίκτες της ομάδας που το έζησαν, πρωτόγνωρη αποθέωση αυτή και για τον Ντέμι Νικολαίδη, ενώ ότι πρωτόγνωρη σε επίπεδο ότι δεν το περίμενα. Κακός βέβαια, όπως αποδείχτηκε. Αλλά και για όλους όσοι έζησαν είτε από το σπίτι τους, είτε από την Νέα Φιλαδέλφεια, κυρίως αυτοί που είμαστε στο γήπεδο, αυτό το όνειρο που είναι πραγματικότητα. Ακολούθησαν βέβαια και σχόλια πικρίας, κομπλεξισμού, απαξίωσης, με στόχο να μικρύνουν τεράστια σημασία στη ιστορική βραδιά της ΑΕΚ, την νύχτα της ζωής μας. Όμως δεν θα σταθούμε σε αυτούς. Είναι η μειονότητα. Και εκεί πρέπει να το σταματήσουμε. Δεν μας απασχολούν αυτοί. Η αλήθεια είναι ότι η συντηρητική πλειοψηφία των αντίπαλων οπαδών, εκτός από τη μικρή ζήλια, με την καλή έννοια και το φθόνο, ζήλια που είχαν για αυτό που ζήσαμε εμείς, ήταν πραγματικά χαρούμενοι για εμάς. Θεωρούν όλοι, στην πλειονότητά τους, με τα μηνύματα που έλαβαν, πολύ πάρα πολλά και συγκλονιστικά, και μπράβο τους για τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό τους. Όχι όλοι, ξαναλέω, αυτό που έλαβα εγώ. Να το χαρούμε το σπίτι μας, να είστε καλά, να το ζήσετε όμορφα, να σας είναι καλό ρίζικο και άλλα τέτοια πολύ light έχω αναφέρει τώρα, συγκινημένοι, ειδικά οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που περιμένουν και αυτοί το σπίτι τους. Σε αυτό θα μείνουμε και εκεί πρέπει. Αύριο όμως είναι το πιο σημαντικό. Αύριο θα το καταλάβετε και για την ΑΕΚ και για τον κόσμο της και για όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιστρέψαμε. Και τώρα θα τα πούμε στα ίσα.